Συνεχίστηκε για δεύτερο 24ωρο στη Ξάνθη η φωτιά που έχει ξεσπάσει στο χιτά της περιοχής από αυτοανάφλεξη. Η πυροσβεστική υπηρεσία σε συνεργασία με τους εργαζόμενους του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων επιχειρούν να κατασβέσουν τη φωτιά, η οποία παρά τις συνεχείς βροχοπτώσεις δεν έχει σβήσει, καθώς δεν είναι επιφανειακή αλλά οφείλεται στην καύση αερίων που δημιουργούνται σε μεγάλο βάθος από την επιφάνεια. Τις προσπάθειές του συνδράμει από το πρωί της Δευτέρας και η Περιφερειακή Ενότητα που διαθέτει μηχανήματα και χειριστές. Πάντως, στην ευρύτερη περιοχή επικρατεί προβληματισμός, καθώς δεν υπάρχει ενημέρωση τόσο από το Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων, όσο και από τον Οικείο Δήμο για τις επιπτώσεις των αερίων που παράγονται από την καύση. Είναι έντονο ανησυχία, γιατί η φωτιά είναι εδώ και δύο μέρες και βλέπουμε ότι ο καρμός έχει ξαπλωθεί σε όλη την περιοχή, επειδή αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση και ο αέρας και πάει μια δεξιά, μια αριστερά. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις όπως είχαν γίνει και πριν λίγο χρονικό διάστημα από το ατύχημα που είχαμε στη Sunlight. Ελπίζω ότι θα γίνουν ή θα κινηθούν οι ίδιες διαδικασίες, ώστε οι ειδικοί θα κάνουν τις μετρήσεις και θα μας πούν αν πρέπει να ανησυχούμε ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα, γιατί η φωτιά, όπως είπαμε, και εδώ και 2-3 μέρες και είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό του καπνού που βλέπουμε από ότι ήταν στο Sunlight που είχε καεί μια συγκεκριμένη ποσότητα. Και εδώ πέρα μιλάμε για καίγονται σκουπίδια. Σίγουρα δεν είναι καλό το ότι καίγονται και ότι όλος αυτός ο καπνός υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την ανησυχία τους και συγκρίνουν την κινητοποίηση που είχε υπάρξει για το ατύχημα της Sunlight στην ίδια περιοχή με αυτή που επικρατεί μετά την φωτιά που έχει ξεσπάσει στο χιτά της περιοχής. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει λίγο μια κολλησιεργία όσον αφορά το ατύχημα στο Sunlight. Κινήθηκαν πολύ γρήγορα όλες οι διαδικασίες και η πολιτεία αντέδρασε άμεσα και έτσι πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση. Εκτιμώ ότι και η πολιτεία έχει όλους τους μηχανισμούς ώστε να κινήσει τις διαδικασίες για να γίνουν και να γίνει περαιτέρω έλεγχος και αν υπάρχουν ευθύνες αυτές να αποδοθούν εκεί που πρέπει. Παρέμβαση για το ζήτημα έκανε όμως ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Κώστας Ζαγναφέρης μετά την επίσκεψή του στο Χιτά. Παρότι δεν υπάρχει άμεση αρμοδιότητα της περιφέρειας, επικοινώνησε με τον καθηγητή Σπύρο Ραψομανίκη, διευθυντή του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και ήδη ενεργοποίησε τους σταθμούς μέτρησης που είχαν αναπτυχθεί στην ίδια περιοχή για το ατύχημα της Sunlight, προκειμένου να καταγράψει τις τυχόν συγκεντρώσεις επιβλαβών ουσιών στην ατμόσφαιρα. Επικοινώνησα με την πολιτική προστασία της περιφέρειας, η οποία, από ό,τι μου εξήγησαν, δεν είχε την αρμοδιότητα. Έπρεπε, αν είναι σοβαρό το γεγονός, να συγκληθούν η πολιτική προστασία του Δήμου, το οποίο είναι το Δήμο Ξάνθης, δεν ξέρω που ανήκει ουσιαστικά, νομίζω είναι και οι δύο στο Χιτά, είναι και στους δύο Δήμους. Παρ' όλα αυτά, εγώ σήμερα επισκέφτηκα την περιοχή, είδα ότι προσπαθούν τα παιδιά και εργαζόμενοι να τη σβήσουν. Παρ' όλα αυτά, επικοινώνησα με τον κύριο Ραψομανίκη, ο οποίος μου είπε ότι δεν επικοινώνησε κανένας από τον Δημάρχο μαζί του. Συμφωνήσαμε και ήδη από τις 1 η ώρα το μεσημέρι έχει πάει σταθμός, μάλλον να είμαι πιο ακριβής, ενεργοποιήθηκε ο προηγούμενος σταθμός που είχαμε για το προηγούμενο ατυχές συμβάν και βρίσκεται στη θαλασσιά και είναι κοντά και σε αυτήν την περιοχή, θα έλεγα ακόμα πιο κοντά, και έτσι μας βόλεψε και ήδη από τις 1 το μεσημέρι παίρνει τις ανάλογες μετρήσεις. Πιστεύω θα έχουμε τα αποτελέσματα. Αν υπάρχει, που δεν εύχομαι να μην υπάρχει τίποτα ανησυχητικό, φυσικά θα πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα. Ενώ από την πλευρά του αρμόδιου συνδέσμου και του Οικείου Δήμου δεν υπάρχει κινητοποίηση ή κάποια ενημέρωση, έστω με αυτήν την πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας ξεκίνησε η επιστημονική παρακολούθηση του φαινομένου.